Αν έχει 10 χρονών αυτοκίνητο, φόρο. Έχει καταργηθεί για ένα χρόνο και επανέρχεται τώρα, έτσι. Ναι. Και ενώ ήταν για του χρόνου, επανέρχεται τώρα. Ό,τι πάρουν. Λοιπόν, εσείς λοιπόν, αυτό το καιρό, εκτός είναι αρκετά καλά και τα συναισθηματικά. Μπορείτε να χαρείτε, να διασκεδάσετε. Αν γεννημένοι Απριλίου, έχετε δει σημαντικές. Βέβαια, νωρίς το μέρη, μην πιέζετε, αγαπημένα πρόσωπα. Γενικότερα, η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται γεννημένη. Κάνετε υπερβολή, λέτε γεννημένοι, πρώτες 2023. Με έμα της περιουσίας, είναι αισιόδοξο, αλλά προσέξτε. Είναι υπέρ. Καμιά φορά υπεραισιοδοξία το να είναι λάθος. Τους Σταύρους μας είναι κόμμα, έρχεται προσκήνιο. Γενικά η οικογένεια θα σας αποκλειστεί. Είναι μια πολύ πολύ καλή περίοδος για να ρυθμίσετε. Τα κόμματα μπορεί να έχουν σχέση με ένα φορολογικό θέμα. Ενδεχομένως θα σας βοηθήσουν πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Ίσως συγγενείς ή φίλοι μπορέσουν να σας βρουν μια λύση, είτε με τη γνώμη τους, είτε ακόμα και μια ουσιαστική βοήθεια, η οποία θα δώσει τέλος σε μια πίεση αυτόν τον καιρό. Προσέχετε, μια παρένθεση να κάνω, και σήμερα θα είμαστε όλοι από τη δική μας ματιά. Αυτό δεν είναι καλό βέβαια, γιατί αντικειμενικά ίσως τα πράγματα είναι καλύτερα. Εσείς λοιπόν οι Ταύροι, προσέχετε συζητήσεις που θα κάνετε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, μήπως είστε πολύ υποκειμενικοί. Είναι γνωστό ότι είστε τα πιο γλυκά παιδιά, αλλά και τα πιο πεισματάρικα, και μια αιμονή η οποία πραγματικά δεν σας αφήνει. Οι δίδυμοι μετακινήσεις, συζητήσεις, επαφές. Νομίζω ότι είναι μια αρκετά καλή περίοδος, πέρα από τα οικονομικά τα οποία σας απασχολούν με έσοδο. Τα πύλα με μικρές διαδρομές, με συναντήσεις, επαφές. Εξάλλου είναι και το ζώδιο σας τέτοιο, δεν θέλετε να μένετε μέσα. Οι επαφές είναι ό,τι καλύτερο για εσάς. Νομίζω ότι σας αναζωογονεί και ψυχολογικά και ουσιαστικά. Μετακινηθείτε λοιπόν, ειδικά αν μετά τις 10 Ιουνίου. Η κατάσταση μπορεί να μην είναι μια κατάσταση ευτυχίας, είναι όμως πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή. Μπορεί να δείτε αγαπημένα πρόσωπα τα οποία γενικά, ενώ αλλαγές θα κάνετε, καλές αλλαγές, που είστε γεννημένοι γύρω στις 2-4, για να δείτε τι θα φέρει. Ο Άρης τελειώνει σιγά σιγά την πορεία του διδύμους, που μπορεί να έφερε πολλές αναστατώσεις, αλλά τώρα που θα μπει στον καρκίνο θα αρχίσουν σημαντικά πράγματα για τα έξοδα. Προσέξτε, εάν έχετε ένα οικονομικό θέμα, αυτό σας το λέω πολύ επίμενα, που να έχει σχέση με δημόσια ταμεία από 20 του μηνός και μετά, 21, 22, 23, 20, άντε ως εκεί, μπορείτε να κάνετε μια κινήση η οποία θα είναι πάρα πάρα πολύ και θα σας δώσει έξοδο. Το ίδιο μπορεί να είναι και ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με τη δουλειά. Αργότερα τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, άρα κρατήστε αυτές τις ημερομηνίες 20, 21, 22 του μηνός να ρυθμίσετε ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με δουλειά ή έχει σχέση με δημόσια ταμεία, που εκεί ξέρετε υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Καρκίνη μου, σήμερα θα σας απασχολήσουν τα... Τώρα που λες αυτό, παρακαλώ. Μου είπαν ένα ωραίο χθες, η φράση λέει...